ο Άγιος ο Γρηγόρης ο Παλαμάς τον λόγο του στην ενάτη Κυριακή του Ματθαίου, όπου γίνεται λόγος και περί πειρασμών, λέγει τα εξής. Ας επαναφέρουμε το λόγο στην προηγούμενη του σειρά, όπου αναγωγικώς ελέγαμε ότι οι μαθητές εστάλθηκαν στην κοσμική θάλασσα των εθνών, ενώ ο Κύριος ανέβαινε στο ουράνιο ύψος, ως αν σε όρος, και εκεί φυσικά προσήγε τις ευχές για χάρη μας, αφού έγινε για μας αρχιερεύς, και εισήλθε στα ενδότερα του καταπετάσματος για να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού κατά τον Απόστολο. Αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Κύριος εινάγκασε τους Αποστόλους μετά από τη θαυμαστή διατροφή των Μπεταχυσχυλίων να εισέλθουν στο πλοίο και να περάσουν στο πέραν, και ο ίδιος ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. Ερμηνεύει όλα αυτά αναγωγικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και μας λέει αυτά που μόλις ακούσαμε. Είναι μια προτύπωση όλα αυτά που έκανε ο Κύριος μετά τη θαυμαστή διατροφή των Μπεταχυσχυλίων, της αποστολής των Αγίων Μαθητών του εις τους κοσμικούς, εις τον κόσμο, εις τους ανθρώπους, τους ειδωλολάτρες, εις την κοσμική θάλασσα των εθνών. Και ο ίδιος, αφού μας κήρυξε και αφού έκανε ό,τι έκανε για τη σωτηρία μας, ολοκλήρωσε το πολυτρωτικό του έργο, ανέβηκε εις τους ουρανούς και εκεί ως αρχιερεύς εξηλαιώνει τις αμαρτίες μας. Οι μαθητές λοιπόν αποσταλέντες για να μεταβούν στο πέρας, στο πέραν, δηλαδή να νικήσουν και να ξεπεράσουν τους πειράζοντας, όλους αυτούς οι οποίοι αντιτίθεντο εις το αποστολικό έργο, δεν ενίκησαν ολοκληρωτικά, διότι ακόμα ο αντίπαλος είναι ενεργός και τα έθνη μένονται κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Ποιος είναι ο αντίπαλος? Είναι ο διάβολος, ο οποίος ακόμα δεν έχει καταργηθεί, δεν έχει δεσμευθεί τελείως. Και τι λέγει στη συνέχεια το Ιερό Κείμενο? Κατά την Τετάρτη φυλακή της νύχτας, που σημαίνει αναγωγική ερμηνεία πάλι κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μετά το νόμο, το φυσικό νόμο, δεύτερον μετά το γραπτό νόμο, γιατί πρώτα ο Θεός δεν είχε δώσει γραπτά το νόμο Του, αλλά είχε δώσει το φυσικό νόμο, που είναι η συνείδηση του ανθρώπου και τον πληροφορούσε για το τι πρέπει να κάνει. Μετά από αυτόν τον φυσικό νόμο έδωσε το γραπτό νόμο, είναι το δεύτερο. Μετά ήρθε ο ίδιος, μετά την πρώτη του παρουσία και τον κατ' αυτήν της χάριτος νόμων, και κατ' αυτήν την παρουσία που μας έδωσε τον νόμο της χάριτος, τον νόμο του Ευαγγελίου. Μετά θα έρθει το τέταρτο, που είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η τετάρτη φυλακή της νυχτός. Αναλογεί σε αυτή τη Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, που θα έρθει μετά από τον φυσικό, μετά από τον γραπτό και μετά από τον νόμο της χάριτος. Τότε θα έρθει ο Κύριος καταπατώντας και καταργώντας και υποδουλώνοντας κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη, και θα δεσμεύσει κάθε δαιμονική ενέργεια και κάθε εχθρό και αντίπαλό του. Διότι πρόκειται, λέει ο Άγιος, να καταργήσει πλήρως και να καταπατήσει τα δεινώς εγειρώμενα κύματα κατά της Εκκλησίας του. Και ποια είναι τα κύματα? Ενθυμίστε πραγματικά, λέει ο Άγιος, ότι ο Λόγος υπεδήλωνε αναγωγικώς με τα κύματα, τα κινούμενα και διεγειρώμενα από το αντίπαλο πνεύμα, τους άρχοντες του κόσμου. Αυτά είναι τα κύματα. Οι κοσμικοί άρχοντες, οι οποίοι ξεσηκώνονται, διεγείρονται από το αντίπαλο πνεύμα, δηλαδή από τον διάβολο.
τον εχθρό του Θεού. Ενθυμίστε επίσης, λέει ο Άγιος, για να παραλείψω τις ενδιάμεσες λεπτομέρειες, ότι όταν ανέβηκαν στο πλοίο ο Ιησούς και ο Πέτρος, που είχε μεταστεί προς Αυτόν, είχε ζητήσει ο Πέτρος να περπατήσει πάνω στα νερά ως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι είναι όντως ο Κύριος αυτό που έβλεπαν και όχι φάντασμα. Και ο Κύριος του είπε «Έλθε». Και έτσι, ωραία λέξη χρησιμοποιεί ο Άγιος, «μετέστη», μετακινήθηκε ο Πέτρος από το πλοίο προς τον Κύριο και πάλι επανήλθε μετά από τη θαυμαστή διάσωσή του από τον Κύριο, μαζί με τον Κύριο εις το πλοίο. Και αμέσως εκόπασε ο άνεμος και αφού διεπέρασαν, έφτασαν στην ξηρά. Πραγματικά, όταν ο Κύριος και όλοι οι Άγιοι που θα μεταστούν από εμάς, γιατί αυτό είναι ο θάνατος, μια μετάσταση, τους οποίους υπεσήμενε ο Πέτρος, προεικόνιζε ο Πέτρος με τη μετάστασή του προς τον Κύριο και την επάνωδό του μαζί με τον Κύριο, αυτή την μετάσταση των Αγίων προεικόνισε ο Πέτρος, τότε το νοητό αντίπαλο πνεύμα θα καταργηθεί τελείως. Κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όταν όλοι οι Άγιοι θα έρθουν και μαζί με τον Κύριο και όλοι μαζί θα ενωθούμε εις το πλοίο και θα, εις την Βασιλεία του Θεού, θα εισέλθουμε περνώντας την πολυκύματη θάλασσα του βίου, αφού θα καταργηθεί τελείως το αντίπαλο πνεύμα του διαβόλου και οι κοσμικοί άρχοντες πλέον δεν θα αντιτίθενται, θα εκλείψουν και κάθε αντίσταση θα εκλείψει προς τον Κύριο, τότε θα εισέλθουμε στη γη των Βραέων, όπου απουσιάζει κάθε οδύνη, λύπη και στεναγμός. Και αυτό προεικονίζεται με το ότι ο Κύριος με τους Αποστόλους έφτασαν με το πλοίο εις τον προορισμό τους και έγινε συνάμα γαλήνη μεγάλη. Και τότε τι έγινε, οι ευρισκόμενοι λέει στο πλοίο ήρθαν και προσκύνησαν τον Ιησού λέγοντας «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Και τότε πράγματι κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου κάθε γόνη κάμψη, πάνω γόνη κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξον Θεού Πατρός. Κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, κάθε όν, κάθε κτίσμα, όλοι και οι άγγελοι και οι δαίμονες όλοι θα υποταχθούν και θα αναγκαστούν οι δαίμονες να προσκυνήσουν και να ομολογήσουν ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος ήρθε στη γη και δόξασε και τον Θεό Πατέρα και με όλα του τα έργα τον εδόξασε και τον δοξάζει, αλλά και ο ίδιος είναι αυτοδόξαστος. Αυτή είναι η αναγωγική ερμηνεία του γεγονότος της θαυμαστής καταπαύσεως τρικυμίας, της βαδίσεως επάνω στα ύδατα, του Αποστόλου Πέτρου, της επανόδου του με τον Κύριο στο πλοίο και της αφήξεώς τους εις τον προορισμό τους, ενώ έγινε γαλήνη μεγάλη. Αλλά αφήνοντας, λέει ο Άγιος, την αναγωγική ερμηνεία, ας ενθυμηθούμε την αρχή των λόγων μας. Τι έλεγε στην αρχή ο Άγιος? Μιλούσε για τα δύο είδη των πειρασμών, τα οποία αντιμετώπισε ο Ιώβ. Ήταν ο ένας ο πειρασμός της ευδοξίας, της αυθονίας, της άνεσης, της καλοπέρασης, του πλούτου, τον οποίο τον ξεπέρασε ο Άγιος Ιώβ με θαυμαστό τρόπο, αφού χειρίστηκε πολύ σωστά όλα αυτά τα αγαθά που του έδωσε ο Θεός. Προς δόξα Θεού, δεν επήρθη, δεν υπερηφανεύθηκε, δεν εκόμπασε, παρέμεινε ταπεινός και πιστός. Μετά τον επήρασε ο Κύριος με την άρση, με την αφαίρεση, με τη στέρηση,
όλων αυτών των αγαθών που του είχε δώσει προηγουμένως. Έχασε την περιουσία του, έχασε τα παιδιά του, έχασε και την υγεία του. Αλλά δεν τα έχασε, ο Κύριος απλώς τα αφαίρεσε. Και μετά πάλι του τα ξαναέδωσε. Και μάλιστα διπλάσια. Αλλά και όταν βρισκόταν στη στέρηση και στην αδοξία, και τότε εδόξαζε τον Θεό, ο Άγιος Υιός. Και έτσι αντιμετώπισε σωστά και το δεύτερο είδος του πειρασμού, που είναι ο πειρασμός όχι της αυθονίας και της άνεσης και της καλοπέρασης, αλλά ο πειρασμός της στέρησης, της φτώχειας, της απαξίωσης του διωγμού, της αδοξίας. Για εκείνα μιλούσε ο Άγιος στην αρχή και έλεγε ότι αυτοί οι πειρασμοί, οι σωματικοί πειρασμοί που παραχωρεί ο Θεός, θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι από εμάς, γιατί, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόδεος, αυτοί οι πειρασμοί κατεργάζονται υπομονή. Μαθαίνουμε να υπομένουμε και δοκιμαζόμαστε για την πίστη μας. Και αν είμαστε τέλειοι κατά την πίστη, φανερωνόμαστε με αυτούς τους πειρασμούς ότι είμαστε όντως πράγματι τέλειοι. Εάν όμως είμαστε ατελείς, μαθαίνουμε δια της υπομονής να πιστεύουμε περισσότερο και να τελειοποιούμαστε, και διαμέσου των πειρασμών τελειοποιούμαστε ως προς την πίστη. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος και λέγει: ας αφήσουμε λοιπόν την αναγωγική ερμηνεία και ας θυμηθούμε την αρχή των λόγων μας. Και αυτή η αρχή ήταν ότι οι πειρασμοί όταν έρχονται δεν ωφελούν μόνο τους τελείους στην πίστη, όπως τον Ιώβ και τον Πέτρο και τον Παύλο και τους ομοίους, αλλά και τελειοποιούν τους ατελείς. Διότι εδώ όχι μόνο ο Πέτρος, στην περίπτωση του θαύματος της θαυμαστής καταπάυσεως της τρικυμίας της θαλάσσης, όχι μόνο ο Πέτρος, ούτε μόνο οι άλλοι μαθητές που ήταν και αυτοί ατελείς ακόμα, αλλά και όλοι οι επάνω στο πλοίο, τόσο πολύ ωφελήθηκαν στην πίστη από εκείνο τον πειρασμό, ώστε προσήλθαν και προσκύνησαν τον Ιησού και είπαν προς Αυτόν: αληθινά, είσαι Υιός του Θεού. Αναγνώρισαν δηλαδή τη θεότητά Του, την οποία μέχρι τότε δεν είχαν ομολογήσει έτσι φανερά. Πίστεψαν λοιπόν με τέλειο τρόπο. Καλώς λοιπόν, λέγει ο Απόστολος που αναφέραμε στην αρχή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, διότι γινόμενος δόκιμος θα λάβει τον στέφανο της ζωής. Επομένως οι πειρασμοί είναι επίσκεψη Θεού και πρέπει με πολύ χαρά να τις δεχόμαστε. Και μιλάμε για τους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, τους σωματικούς πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός για να φανούν οι δόκιμοι και να αυξηθεί η υπομονή μας και να τελειοποιηθεί η πίστη μας. Και δεν μιλάμε για τους πειρασμούς στους οποίους μπαίνουμε μόνοι μας, αφήνοντας τον εαυτό μας να υποκύψει στους πονηρούς, στους κακούς, στους εσχρούς, στους βλάσιμους λογισμούς, στις υποβολές του διαβόλου. Από αυτούς τους πειρασμούς, όπως θα μας πει στη συνέχεια ο Άγιος, ζητάμε να μας διτώσει ο Θεός, δηλαδή από την αμαρτία, από το κακό. Συνεχίζει ο Άγιος και λέγει: δεν θέλω, αδελφοί, να αγνοείτε ότι το είδος των πειρασμών είναι διπλό. Δεν εννοώ με αυτό τώρα ότι οι πειρασμοί επιφέρονται στους ανθρώπους δι' ειδονής και οδύνης, δια υγείας και νόσου, δια δόξης και αδοξίας, δια ευπορίας και απορίας, από τους οποίους πολύ χειρότεροι είναι η δια της ειδονής και της υγείας, της δόξης και της ευπορίας. Είναι βέβαια και αυτή η διαίρεσης, αλλά τώρα δεν σας λέγω για αυτήν την διπλόη των πειρασμών. Μας μίλησε για αυτούς τους πειρασμούς, όπως είπαμε στην αρχή, που είναι οι πειρασμοί της άνεσης αφενός και της στέρησης αφετέρου, της υγείας αφενός και της νόσου αφετέρου, του πλούτου αφενός και της φτώχειας αφετέρου, της δόξας και της αδοξίας. Αλλά δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτούς, για αυτό το είδος, το διπλό είδος των πειρασμών. Τι θέλω να γνωρίσετε, ποιο άλλο διπλό είδος θέλω να γνωρίσετε?
Προσέξτε και θα μάθετε. Αυτός ο Μέγας Ιάκωβος, ο κατά σάρκα καλούμενος αδελφός του Κυρίου, εξαιτίας της κατά την θεία οικονομία μνηστίας του Ιωσήφ με την Παρθενομήτωρα Μαρία, γι' αυτό και λεγόταν αδελφό Θεός, θεωρείται ο αδελφός του Κυρίου, αν και δεν ήταν κατά σάρκα αδελφός του, αφού η Παναγία μας δεν είχε ποτέ καμία σχέση με άνδρα και δεν έκανε κανένα παιδί εκτός από τον Κύριο που τον γέννησε εκ Πνεύματος Αγίου. Θεωρείται όμως αδελφός του Κυρίου ο Ιάκωβος, γιατί ο Άγιος Ιωσήφ που ήταν παιδί του είχε μνηστευτεί την υπεραγία Θεοτόκο. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, αφού είπε να χαίρεται όταν περιπέζεται σε ποικίλους πειρασμούς και ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό γιατί θα λάβει το στέφανο της ζωής, έπειτα σαν να του έλεγε κάποιος ως αντίρρηση: αφού υπάρχουν μερικοί που βλασφημούν στους πειρασμούς, υπάρχουν άλλοι που απελπίζονται τελείως, υπάρχουν άλλοι που κρεμούν για τους εαυτούς τους, που αυτοκτονούν δηλαδή, που πνίγονται, εάν ο πειρασμός είναι από τους εμφύτους και σαρκικούς, από θυμό ίσως η επιθυμία, άλλοι μερικές φορές περιπίπτουν σε φόνους, άλλοι δε παραδίδονται στην ακολασία. Πώς λοιπόν ο πειρασμός είναι από το Θεό και πρόξενος στεφάνο? Σαν απολογείται σε αυτούς ο Άγιος Ιάκωβος και προσθέτει τα εξής. Γι' αυτό και προσθέτει τα εξής: κανείς πειραζόμενος να μην λέει ότι πειράζομαι από τον Θεό, γιατί αυτός, ο Θεός δηλαδή, δεν πειράζει κανένα. Ο Θεός είναι απείραστος στα κακά. Μη δεις πειραζόμενος λέγεται ότι από Θεού πειράζομαι. Πειράζει γάρ αυτός ουδένα. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν. Ο Θεός δεν βάζει κανέναν άνθρωπο σε πειρασμό. Σε τέτοιο πειρασμό, δηλαδή αμαρτία, ώστε να φτάσει στην απελπισία και στην αυτοκτονία. Αλλά και μετά τη βάφτισή του στον Ιορδάνη, ανέβηκε στο όρος ο Κύριος. Συγγνώμη, ο Άγιος Ιάκωβος λέγοντας αυτά, ότι ο Θεός δεν πειράζει κανένα, εννοεί το κακό και την αμαρτία. Σε τέτοιους πειρασμούς κακού και αμαρτίας δεν βάζει ο Θεός τους ανθρώπους, ώστε να περιπέσουν σε αυτούς. Από αυτόν τον πειρασμό έμεινε ο Κύριος απείραστος ως άνθρωπος, μολονότι επηρεάστηκε με άλλο τρόπο, γιατί λέει: από όσα έπαθε πειραστής μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Πειραστής δύναται της πειραζομένης βοηθήσε, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Επηρεάστηκε λοιπόν και ο Θεός από τον πειρασμό, αλλά με άλλον τρόπο, όχι όπως εμείς πειραζόμαστε λόγω των παθών μας, αφινόμενοι με τη θέλησή μας στους πειρασμούς του διαβόλου και υιοθετώντας και αποδεχόμενοι και συγκατατιθέμενοι στους λογισμούς που μας υποβάλλει. Αλλά και ο Κύριος μετά τη βάφτισή του στον Ιορδάνη ανέβηκε στο όρος για να πειραστεί σύμφωνα με τους λόγους του Ευαγγελίου, ώστε πειρασμοί λέγονται και οι επερχόμενες στους ανθρώπους από έξω κατά το σώμα λυπηρές επιδράσεις και η ίδια η προσβολή του εχθρού, αν και δεν είναι κάτι το ένοχο αυτό, το να μας πειράζει ο διάβολος δηλαδή, αφού και τον Κύριο τον προσέβαλε πειράζοντας. Υπάρχουν αυτοί λοιπόν οι πειρασμοί, υπάρχονται απ' έξω και λυπούν και κατατρίχουν και ταλαιπωρούν το σώμα, και υπάρχει και η προσβολή του εχθρού, ο διάβολος. Αυτοί οι πειρασμοί είναι ανένοχοι, δεν είναι αμαρτωλοί, δεν προσάπτουν αμαρτία σε εμάς. Λέγονται όμως πειρασμοί και οι αμαρτίες, κατά τις οποίες ο καθένας μας πειράζεται, όπως λέγει ο ίδιος ο Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, επειδή θέλει να πειραστεί. Αφήνεται μόνος του άνθρωπος στην αμαρτία, σειρώμενος και δελεαζόμενος από την δική του επιθυμία. Διότι η επιθυμία, λέγει, όταν συλλάβει, γεννά την αμαρτία.
Η δε αμαρτία όταν τελεστεί γεννά τον θάνατο. Και αυτό βέβαια το κάνει ο άνθρωπος με τη θέλησή του, υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Η γάρ επιθυμία φυσή συλλαβούσα τίκτη αμαρτία. Η δε αμαρτία τελεστήσα από εκεί η θάνατον. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέγει να κόψουμε τις επιθυμίες, δηλαδή τα θελήματά μας, και να θέλουμε μόνο ένα πράγμα, μόνο εκείνον και το δικό του θέλημα, να τηρούμε τις Άγιες Συντολές του. Γιατί από το θέλημα, από την επιθυμία, εάν η επιθυμία γίνει αποδεκτή από εμάς, συλλαβούσα τίκτη αμαρτία. Και η αμαρτία από εκεί γεννά τον θάνατο. Ποιον θάνατο? Τον αιώνιο θάνατο, που είναι ο εξαιτίας της αμαρτίας, χωρισμός του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου που αμαρτάνει, που συγκατατίθεται στις κακές επιθυμίες και έτσι αμαρτάνει. Τούτον τώρα μεν από τον Αδάμ μέχρι τη συντελείας ακολούθησε και ο θάνατος του σώματος. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε εις τον Παράδεισο, ήρθε ως συνέπεια ο σωματικός θάνατος. Τότε, εκεί, εις τον Παράδεισο. Τώρα, εφόσον παραμένουμε στην αμαρτία και δεν μετανοούμε, θα ακολουθήσει ο αιώνιος θάνατος, στο μέλλοντα αιώνα, για αυτούς που δεν μετανόησαν. Θα ακολουθήσει η αφόρητη και ατελέχτητη κόλαση της ψυχής και του σώματος, αφού θα καταδικαστούν δικαίως από αυτόν που μπορεί να καταστρέψει στη γέννα του πυρός και την ψυχή και το σώμα. Αυτόν τον πειρασμό ας αποφύγουμε όσο μπορούμε, αδελφοί, διότι το να τον αποφύγουμε ευρίσκεται στην εξουσία μας, τον πειρασμό δηλαδή της αμαρτίας, της συγκατάθεσης της επιθυμίας. Όταν δούμε τους εαυτούς μας να έχουν περιπέσει σε αυτόν τον πειρασμό, την κακία, την αμαρτία, να λυπηθούμε γι' αυτό και όχι να χαρούμε, όπως είπε ο Άγιος Ιάκωβος, για τους πειρασμούς εκείνους που έρχονται απ' έξω. Για εκείνους όντως πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί μας κάνουν δοκιμότερους, φανερώνουν τους δόκιμους και μας τελειοποιούν στην πίστη. Αλλά για τους πειρασμούς που μπαίνουμε μόνοι μας, που είναι η αμαρτία, για αυτούς τους πειρασμούς πρέπει να λυπηθούμε, να λυπηθούμε όσο χρειάζεται. Και αν το κάνουμε αυτό, θα προετοιμάσουμε στον εαυτό μας, θα κατεργαστούμε στον εαυτό μας μετάνοια αμεταμέλητη, η οποία θα μας οδηγήσει στην αιώνια σωτηρία. Αυτό το πειρασμό έρχομαι και εγώ τώρα να πάρω από εσάς, τον πειρασμό δηλαδή της αμαρτίας. Όχι αυτόν που πρόσκαιρα μόνο ζημιώνει και βλάπτει, τους εξωτερικούς πειρασμούς που βλάπτουν το σώμα, αλλά εκείνο που βλάπτει αιώνια, δηλαδή την αμαρτία, που βλάπτει την ψυχή και μας χωρίζει από το Θεό. Διότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, το οποίο εμείς είμαστε διάκονοι με τη χάρη Του, είναι αρχιερεύς των μελλοντικών αγαθών, όχι των προσκαίρων, και εισήλθε με το αίμα Του στα όντως Άγια, αφού έφερε για μας λύτρωση, όχι πρόσκαιρη, αλλά αιώνια. Αυτήν τη λύτρωση ερχόμαστε κι εμείς να σας φέρουμε, εάν πείθεστε, εάν το δέχεστε, την αιώνια απολύτρωση των ψυχικών πειρασμών, των αμαρτιών και όχι των σωματικών. Διότι τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά, σύμφωνα με τον Απόστολο, αλλά είναι δυνατά για τον Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων, όχι των αισθητών, αλλά των κατασκευασμένων εναντίον μας από τον νοητό εχθρό. Εσείς όμως μου φαίνεστε, λέει ο Άγιος, ότι ούτε αντιλαμβάνεστε ούτε ζητείτε την απολύτρωση των ψυχικών πειρασμών, δηλαδή των αμαρτιών και των παθών, για τους οποίους, διότι λυπήστε για εκείνους τους πειρασμούς κυρίως, για τους οποίους έπρεπε να χαίρετε, έπρεπε να χαίρεστε. Εσείς λυπάστε γιατί είστε φτωχοί, είστε άρρωστοι, δεν σας τιμούν οι άνθρωποι. Για αυτούς τους πειρασμούς λυπάστε, που για αυτούς θα έπρεπε να χαίρεστε, λέει ο Άγιος.
και να λυπάστε για τις αμαρτίες. Αυτοί οι πειρασμοί σωματικοί, εάν τους αξιοποιήσουμε σωστά, μας προξενούν την αιώνια απολύτρωση. Και η φτώχεια βοηθάει και η αδοξία και η καταφρόνηση των ανθρώπων βοηθάει και η ταλαιπωρία του σώματος, η ασθένεια βοηθά, εάν το αξιοποιήσουμε σωστά, για να σωθούμε και να κερδίσουμε την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Και όμως εσείς, λέγει, λυπάστε για αυτούς τους πειρασμούς και ζητάτε από εμένα κυρίως να σας αφαιρέσω αυτούς τους πειρασμούς, τους σωματικούς, να έχετε υγεία, να πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή σας, τα πράγματα τα υλικά, να έχετε εργασία, να έχετε κάποια χρήματα και τέλος πάντων να περνάτε καλά βιολογικά. Εγώ όμως το καταφρονώ αυτό και ήρθα σε εσάς και συμπάσχω μαζί σας στους σωματικούς πειρασμούς, αλλά να ξέρετε, λέγει, ότι εγώ θέλω να σας πάρω, να σηκώσω από εσάς τους ψυχικούς πειρασμούς, την αμαρτία. Αν λυπούμαστε περισσότερο για τις αμαρτίες μας παρά για τις επιζήμιες επιρροές, τις σωματικές βλάβες που μας έρχονται, όχι μόνο η σωτηρία της ψυχής και η αιώνια λύτρωση θα είναι μαζί μας όταν λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας και μετανοούμε, αλλά και η απολύτρωση των πρόσκαιρων πειρασμών. Θα γλιτώσουμε και από τους πρόσκαιρους πειρασμούς, εάν μετανοούμε ειλικρινά. Από πού τάχα έγινε οδυνηρός και πολυστέναχτος, φιλοπόβλεμος και πολυσύμφορος, γεμάτος συμφορές για μας ο βίος? Ποια είναι η αιτία? Δεν έγινε από το γεγονός ότι δια της παραβάσεως της εντολής εβάλαμε τους εαυτούς μας στον απογορευμένο πειρασμό, δηλαδή στην αμαρτία? Αν λοιπόν καθαρίσουμε τώρα τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία δια της μετανοίας, και εδώ θα χρειαστούμε μετριότερους πειρασμούς. Δεν θα χρειαστούμε τόσες σωματικές θλίψεις και ταλαιπωρίες και πειρασμούς σωματικούς για να καθαριστούμε. Και στον κατάλληλο καιρό θα επιστρέψουμε στον άλυπο και απείραστο βίο. Όταν ο Θεός κρίνει, θα μεταβούμε από τα επίγεια στα ουράνια, στη Βασιλεία του Θεού. Έχοντας μετανοήσει για τους ψυχικούς πειρασμούς, για τις αμαρτίες, στις οποίες μόλις μας βάλαμε τον εαυτό μας, και έχοντας υπομείνει με χαρά και δοξολογία τους σωματικούς πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός για να κατεργαστεί μέσα μας την υπομονή και την τέλεια πίστη. Επιστρέφοντας λοιπόν προς τον σωτήριο του το λογισμό, καταλήγει ο Άγιος το λόγο του, να μην λυπούμαστε και να μην αδειμονούμε, να μην έτσι μικροψυχούμε και αγχωνόμαστε όταν έχουμε σωματικές προσβολές, σωματικούς πειρασμούς, ασθένειες, φτώχεια, αδοξία, καταφρόνηση από τους ανθρώπους. Αλλά γιατί να λυπούμαστε? Για τις ψυχικές ζημιές, για τις αμαρτίες, που είναι πραγματικοί πειρασμοί και αληθινά άξιες λύπης ζημιές αυτές, οι ζημιές που προκαλεί η αμαρτία, για να λέγουμε προς τον Θεό, όπως μας δίδαξε Αυτός, μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν. Σε ποιον πειρασμό να μη μας βάλει? Τον απογορευμένο, τον ένοχο, τον πειρασμό δηλαδή της αμαρτίας, να μη μας αφήσει να πέσουμε σε αυτόν, αλλά να του λέμε, ρίσε μας από το πονηρό, απάλλαξε μας από το πονηρό, ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.